Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ και τα μέλη του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας που είστε εδώ πέρα σήμερα για να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στην κοπή της πίτας μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους σταθήκαν δίπλα στον Εμπορικό Σύλλογο τη χρονιά που πέρασε. Μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη. Μια χρονιά κατά την οποία δυστυχώς καταγράφουμε ιστορικά χαμηλά σαν έμποροι. Αλλά μια χρονιά που μας βρίσκει ακόμα όρθιους. Μια χρονιά που μας βρίσκει ενεργούς και θέλουμε να πιστεύουμε ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα μόνο με έναν όρο. Αν σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον και αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί να καλυτερέψουμε αυτό που κάποιοι δεν θέλουν να καλυτερέψει. Όσο και αν εργαστούν οι άνθρωποι, όσο και αν κοπιάσουν οι άνθρωποι, εάν ο Θεός δεν ευλογήσει τον κόπο και το μόχθο του ανθρώπου, ο μόχθος αυτός δεν καρποφορεί. Ο Θεός να σας ευλογεί, να αυξάνει και να πολλαπλασιάζει τους καρπούς των κόπων σας, να χαρίζει υγεία σε εσάς και τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, ώστε να αγωνίζεστε αντίθετα στις αντίξωες συνθήκες της σημερινής οικονομικής πραγματικότητας. Σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για την παρουσία σας εδώ. Εύχομαι, όπως και ο πατέρας, ό,τι καλύτερο για όλους μας και θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι όλα καλύτερα για όλους μας με τον όρο που και πριν ανέφερα. Ο ένας να βάζει πλάτη στον άλλο. Θα συνεχίσουμε την εκδήλωση αυτή με κάποιες τιμητικές, θέλω να πω, πλακέτες οι οποίες θα δοθούν σε ανθρώπους οι οποίοι είναι και έμποροι, αλλά είναι και επιφανή πρόσωπα της πόλης, οι οποίοι διάγουν βίο, χωρίς να το καταλαβαίνει πολύ ο κόσμος, αλλά διαιωνίζουν τον πολιτισμό, διαιωνίζουν την ιστορία της πόλης μας και κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν πολύ περισσότεροι, προκειμένου η πόλη να είναι πρωταγωνίστρια και να μένει στα βάθη των αιώνων. Όλοι ανεβαίνουμε τη Ρήγα Φεραίου για πάρα πολλούς λόγους, ίσως γιατί και η πιο κεντρική πλατεία της πόλης μας είναι η Πλατεία Ελευθερίας. Και έτσι όπως ανεβαίνουμε, στο δεξί μας χέρι υπάρχει ένα κατάστημα που εγώ ήξερα ότι είναι παλιό, αλλά σήμερα έμαθα και από πότε είναι. Έχει ζωή 150 χρόνων. Είναι το κατάστημα σιδηρικών εργαλείων και χωμάτων του κυρίου Ανδρών. Μάλιστα, σε ένα μικρό ψάξιμο που έκανα, πρέπει να είναι από τα 5 πιο παλιά καταστήματα στην Ελλάδα. Μπορεί και στην Ευρώπη. Καταστήματα τα οποία έχουν ζήσει Βαλκανικούς, δύο παγκοσμίους, εμφυλίους, είναι ακόμα ζωντανά, είναι ακόμα όρθια. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει ένα σύλλογος είναι να τα τιμήσει. Παρακαλώ, κύριε Ανδρώνο. Πολλοί δεν θέλουν και πολλά δεν θέλουν να συμβούν. Εμείς θα το παλέψουμε. Είμαστε εδώ ορθοί και παλεύουμε. Η πόλη της Λαμίας έχει ιστορία κάποιων αιώνων. Οι περισσότεροι από εμάς θυμόμαστε μόνο συγκινικά πρόσωπα ή ανθρώπους με τους οποίους είχαμε κάποια συναλλαγή για κάποια χρόνια. Αυτό που δεν θυμόμαστε οι περισσότεροι είναι πώς ήταν τα σοκάκια που τώρα περπατάμε εμείς. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν το όνομά τους σε διάφορους δρόμους, σε διάφορους οδούς. Ποια ήταν η ιστορία των ομάδων της πόλης μας. Τι ακριβώς γινόταν στα παλιά παζάρια. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι για να πάρουν τον καθημερινό τύπο, αυτός που τώρα τόσο εύκολα διαβάζεται από το ίντερνετ και πουλιέται από τα περίπτερα, έπρεπε να πάνε στο σταθμό των τρένων και να περιμένουν το πρώτο τρένο που θα έρθει για να αγοράσουν μια εφημερίδα. Και να μαζευτούν πάρα πολλά άτομα στους 12 καφενέδες για να διαβάσουν εκείνη την εφημερίδα. Αυτά και άλλα πολλά. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δάσκαλος, είναι φωτογράφος, είναι ιστορικός και έχει καταφέρει μέσα από τις εκδόσεις του και από αυτά που έχει γράψει στα βιβλία που έχει εκδώσει, να ανοίξει αυτό το παράθυρο στο πάνθεο της ιστορίας και να το περάσει πολύ πιο πέρα. Για τις επόμενες γενιές, οι οποίες ανοίγοντας ένα από τα βιβλία του, θα θυμούνται και θα μαθαίνουν πολύ περισσότερο πώς ήταν η πόλη και πώς ήταν τα σοκάκια που περπατάνε ακόμα και τώρα. Θέλω να καλέσω τον κύριο Δαβανέλο. Είναι ο ελάχιστος χρόνος τιμής που μπορούμε να κάνουμε για εσάς, γιατί αυτό το έργο που εσείς έχετε πράξει, ελάχιστοι το ξέρουν, αλλά πολύ περισσότεροι θα το εκτιμήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμητική διάκριση που μου κάνετε. Αν και πιστεύω δεν έχω κάνει τόσα πολλά πράγματα για να την χάνω τέτοιες τιμής. Εκείνο που προσπάθησα να κάνω σε αυτά τα περίπου από το 1962 που φωτογραφίζω, και πρέπει να σας γνωρίσω ότι έχω γύρω στις 200.000 φωτογραφίες αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει θέμα της πόλης που ή άνθρωπος από τους παλιούς λαμιώτες που να μην έχουν τη φωτογραφία του. Εκείνο που προσπάθησα να κάνω μέσα από αυτό να καταγράψω αυτό που χάνεται και που έφυγε και που φεύγει, για να μην για τις επόμενες γενιές. Γιατί εμείς δεν βρήκαμε τίποτα. Και πρέπει να ξέρετε ότι ό,τι υπάρχει σε αυτά τα βιβλία που έχω κάνει για την πόλη της Λαμίας,
δεν τα βρήκα από φωτογράφους Λαμιώτες, ούτε Αθηναίους, ούτε Θεσσαλονικής. Όλα αυτά παρθήκαν μέσα από τις δημοκρασίες, από την Ελβετία, από την Αυστραλία, από τον Καναδά, από τουρίστες που περάσαν από εδώ και είχαν την πρόνοια να τα φωτογραφίσουν και σήμερα διατίθεται σε δημοκρασία. Τα βιβλία μου, το ένα από τα βιβλία που σήμερα έχει περίπου, ξεκινά από το 1460 τη Λαμία, δηλαδή 6 αιώνες περίπου καταγραφή της Λαμίας, που έχει μέσα 40 ενότητες. Ένα άλλο για όσους δεν ξέρουν, είναι περίπου 300 οικογένειες οι οποίες στήριξαν την πόλη της Λαμίας. 300 έμποροι, μανάβηδες, τσαγκάριδες, μπακάριδες, γιατροί, δεσποτάδες, ιερείς, είναι αυτοί οι οποίοι κρατήσαν αυτή την πόλη και στην οποία σήμερα εμείς βιώνουμε και περπατάμε. Σε αυτούς οφείλουμε μια μεγάλη ευγνωμοσύνη γιατί μας παραδώσε μια πόλη έτσι που μας την παραδώσε. Πρέπει εμείς αντί να την κάνουμε καλύτερη σε ορισμένα σημεία, δυστυχώς δεν είχαμε την πρώην να το σκεφτούμε αυτό και την καταστρέψαμε. Κυριολεκτικά να σκεφτείτε ότι η Λαμία είχε περισσότερα από 1000 νεοκλασικά και σήμερα μετριούνται στα δάχτυλά μας. Είναι 12 ή 13. Η ιστορία ίσως θα πανέλθει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Εγώ είμαι από Γενοβάσκια Εμπόρων. Η πρώτη επαφή που είχα με συναδέλφους εμπόρους ήταν εκεί στη Χατζοπούλου. Το κομμάτι εκείνο είχε από τα πιο παλιά και πιο ιστορικά καταστήματα της πόλης μας. Ένα από αυτά, στη γωνία Λεωστένος και Χατζοπούλου, ήταν και του κ. Παπαδημητρόπουλου. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ξεκινήσει δειλά-δειλά να κάνει κάτι το οποίο δεν κάνανε όλοι οι υπόλοιποι. Πέρα από γυαλιά Οράσιος κτλ., να πουλάει γυαλιά τα οποία στην πορεία γίναν μόδα. Το μικρό μαγαζάκι έφυγε από εκεί, πήγε σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Έγινε ένα μαγαζί πρωτοπόρου και ξεχωριστό για την πόλη μας. Ο ίδιος ο άνθρωπος όμως, ο κ. Παπαδημητρόπουλος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα low profile, στεκόταν όποτε τον χρειάστηκε ο σύλλογος δίπλα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με δικό του κόστος, όσες φορές χρειάστηκε, έδωσε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να αγοράσουν άνθρωποι. Με δικιά του πρωτοβουλία βοηθούσε ανθρώπους και συναδέλφους εμπόρους. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να είναι σήμερα μαζί μας. Ξέρω ότι τον φέρνουν σε δύσκολη θέση, δεν του αρέσουν αυτά τα πράγματα, όμως πρέπει να τον καλέσω για να τον τιμήσω. Κύριε Παπαδημητρόπουλε. Θέλω ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ποιότητος να έρθει να παραδώσει. Πιο κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Οι εποχές που περνάμε είναι πέρα από δύσκολες, είναι και βίαιες. Τα μικρά παιδιά από πάρα πολύ μικρή ηλικία, από βρεφική ηλικία τα περισσότερα, μαθαίνουν να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια που έχουν σχέση με τον πόλεμο. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό, γιατί ευθύνονται σε κάτι το οποίο ούτε να το πράξουν μπορούν, ούτε να το αντιμετωπίσουν όταν θα έρθει η μέρα. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν και κάποιες πηγές, κάποιες κοιτίδες πολιτισμού, κάποιοι άνθρωποι που παλεύουν να μάθουν στα παιδιά ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από το όπλο. Μπορεί να είναι ένα βιολί, να είναι ένα δοξάρι, να είναι μια φυσαρμόνικα, να είναι ένα τύμπανο, να κάνουν μια ομάδα και να κάνουν ένα συγκρότημα. Να μάθουν τι σημαίνει η μουσική, να μπουν και στους επόμενους και να καταφέρουν να σταθούν απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν μαλουδαμένο τον κόσμο. Αυτό το έργο στην πόλη μας το κάνει το Δημοτικό Οδείο Λαμίας. Είναι ένα νεοκλασικό πανέμορφο που ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια για να πάμε για τον Άγιο Λουκά, στο αριστερό μας χέρι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τραβήξει το βλέμμα μας. Εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά πασχίζουν προκειμένου να βάλουν σε ίσιο δρόμο τα παιδιά. Προκειμένου να τα κάνουν να πιστεύουν πως η τέχνη είναι ένα μεγάλο παράθυρο το οποίο αν το ανοίξεις θα καταφέρεις να βγεις κερδισμένος και μόνο. Η διευθύντρια του Οδείου δεν είναι εδώ πέρα σήμερα, είναι εκτός Ελλάδος στη Γερμανία, υπάρχει όμως εκπρόσωπός της, την οποία καλώ, προκειμένου να την τιμήσουμε και να διαβάσει και ένα κείμενο το οποίο έστειλε η διευθύντρια προκειμένου να τα ακούσετε όλοι σας. Λοιπόν. Θέλω ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ανατολικής Στερεάς να έρθει να παραδώσει τη δημητική πλακέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλη τιμή για μας. Αγαπητοί μας φίλοι, είναι εξαιρετική η τιμή που κάνετε σήμερα στο Δημοτικό Οδείο της Λαμίας. Το Δημοτικό Οδείο Λαμίας έχει λάβει πολλές διακρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες από οι δήμονες του χώρου για την προσφορά του στη μουσική εκπαίδευση και στην τέχνη. Όμως η επιβράβευσή του από τους συμπολίτες μας έχει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, στηρίζει τις προσπάθειές μας, αλλά και μας υπενθυμίζει την ευθύνη που έχουμε
να υπηρετούμε με τον καλύτερο τρόπο τον πολιτισμό και την πόλη μας. Μπορεί να με βλέπετε μάσπρα μαλλιά, όμως υπήρχε σε κάποιο παιδί. Παιδί που έπαιζε, που έτρεχε, σε δρόμους οι οποίοι δεν ήταν ακόμα πεζόδρομοι, περνούσαν αυτοκίνητα. Και μάλιστα ένα από τα παιχνίδια που μου είχε καρφωθεί στο μυαλό και το θυμάμαι πάντα, δεν ήταν ούτε αυτοκινητάκι τηλεχειριζόμενο ούτε τίποτα. Ήταν μια ρόδα αυτή που κάνει το μεγάλο το δόρυβο. Και μάζευα φόρα από την πλατεία Ελευθερία και κατέβαινα μέχρι την πλατεία Πάρκου. Αυτή τη ρόδα την αγόρασα από ένα κατάστημα νεοσύστατο τότε, τη δεκαετία του 80, αρχές δεκαετίας του 80, και την έχω κρατήσει ακόμα. Έχω κρατήσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μου θυμίζουν την παιδική μου ηλικία. Το κατάστημα αυτό ήταν του κυρίου Γαλάνη, ο οποίος ξεκίνησε δειλά-δειλά και κατάφερε μετά από τόσα χρόνια, από 40 χρόνια σχεδόν, να έχει διευρύνει την επιχείρησή του, να έχει κάνει και επιχείρηση με είδη καπνού, να έχει κάνει επιχείρηση η οποία μπορεί να πλαισιώσει και να βγάλει σε πέρας δεξιώσεις. Είναι ακόμα εκεί, ακίνητος. Οπότε περνάς με ένα χαμόγελο, σε περιμένει και σε καλημερίζει. Από τους λίγους που λένε ακόμα καλημέρα, γιατί οι περισσότεροι, όταν τους λες καλημέρα, θυμούνται να κοιτάξουν το ρολόι, αν βρέχει ή αν τους έπεσε κανένα 5 ευρώ. Θέλω να τον καλέσω για να τον τιμήσω για όλη τη χαρά που έχει δώσει στα παιδιά τόσα χρόνια. Γιατί τα παιχνιδάδικα είναι αυτά τα οποία ονειρεύονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά, καλές δουλειές σε όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα αποκτιώνται με αγώνα. Και να σας πω ότι έχω δουλέψει λίγα χρόνια στον Καναδά, από απ' έξω είναι το δεύτερο πανεπιστήμιο. Μη σκύβετε το κεφάλι, θα αλλάξουν τα πράγματα πάλι. Συνηθίζω να πηγαίνω στο μαγαζί μου με τα πόδια. Ο δρόμος που ακολουθώ συνήθως είναι η πίσω μεριά του Αγίου Δημητρίου και περνάω πάντα από Λεωσθένους. Σε ένα ύψος Λεωσθένους υπήρχε ένα γεροντάκι με γυαλιά στα μάτια που προσπαθούσε να μαντάρει ρούχα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να βγάλει μεροκάματα από αυτή τη δουλειά, όπως και πάρα πολλοί παλιοί. Ήταν τσαγκάριδες, ήταν αλαφτάδες. Αυτός ο άνθρωπος έκανε δύο παιδιά τα οποία αποφασίσαν να διάβουν δύο στο ελεύθερο επάγγελμα και δει στο εμπόριο ρούχων. Το μικρό μαγαζάκι κάποια στιγμή έφυγε από εκεί. Έγινε λίγο μεγαλύτερο, άρχισε να πουλάει ρούχα μοδάτα. Θυμάμαι ακόμα ένα μπουφάν Κάστρο που είχα αγοράσει. Το οποίο ήταν από αυτά που δεν είχε υπογραφεί ακόμα το Παγκόσμιο Σύμφωνο Βραχυδιότητας. Το έπαιρνε και δεν έλειωνε. Δεν φθυρόταν αμέσως ο λαιμός, ούτε τα μανίκια, ούτε φέρναν τα παιδιά, ούτε χάλαγε το φερμουάρ με τη μια. Τα παιδιά αυτά μεγαλώνοντας είχαν την πολυτέλεια να πιάσουν κομβικά σημεία της πόλης και να γίνουν ένα με τη μόδα. Καταφέραν να προσελκύσουν νέους πελάτες, καταφέραν να γίνουν ένα σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά. Θέλω να καλέσω τον κύριο Ταξιάρχο και να τον τιμήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και πρέπει να πούμε ότι ναι, μεν έμποροι κάνουν τον αγώνα τους, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι σαν πολίτες πρέπει να τους στηρίζουμε. Το νέο έτος με λιγότερα κλειστά μαγαζιά. Ευχαριστούμε πολύ. Οι επόμενες δύο βραβεύσεις είναι. Φέρνουν μια μηχανία γιατί έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία δεν είναι πια μαζί μας. Όταν πρωτοπήγα στον Εμπορικό Σύλλογο στα μέσα της δεκαετίας του 90, ένας από τους ανθρώπους που αμέσως μου τραβήξαν την προσοχή, και ο Κώστας ο Ταξιάρχος το θυμάται ακόμα, ο Νίκος ο Σοφιανός το θυμάται, ήταν ο Αλέκος ο Φυσέκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος σε κέρδιζε με τη μία, αλλά σε έβγαζε και από τα ρούχα σου. Εκεί που προσπαθούσαμε να τα βρούμε, τα έκανε όλα πόλεμο με τη μία. Είχε όμως τα δίκια του. Ήταν ένας από αυτούς ο οποίος έλεγε ότι δεν θα τα πούμε στρογγυλά, θα παλέψουμε για τον κλάδο μας. Ήταν ένας από αυτούς που έλεγε, εντάξει, τον χαιρετήσαμε. Τι μας είπε? Τίποτα. Μας έλυσε το πρόβλημα? Όχι. Τώρα πρέπει να τον καταγγείλουμε. Και είχε δίκιο. Αν όλοι ενεργούσαμε σαν τον Αλέκο το Φυσέκη, πιθανόν να είχαν λυθεί προβλήματα. Πιθανόν να είχαμε πείσει πάρα πολλούς από αυτούς που κατά καιρούς κατέχουν θόκους σε ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα από τα δικά μας. Εμείς είμαστε πρωτοβάθμιο, σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, πιθανόν να είχαν δοθεί λύσεις. Θα ήθελα να τον είχα σήμερα κοντά μου, θα ήθελα να τον είχα δίπλα μου, θα ήθελα να περνάει ακόμα από τη Χατζοπούλου και να σφυράει. Το σφύριγμά του σου διαπερνούσε τα αυτιά. Ήταν πάντα χαρούμενος και χαμογελαστός. Δεν είναι όμως μαζί μας. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να τον βραβεύσουμε και να πούμε ότι τα παιδιά που έχει αφήσει πίσω δεν έχουν ένα, αλλά τρία καταστήματα, τα οποία κοσμούν την πόλη μας και σίγουρα είναι αυτά τα οποία αυτός από εκεί πέρα πάνω τώρα τα βλέπει και χαίρεται. Θέλω να φωνάξω την παλιά μου συμμαθήτρια να τιμήσουμε στο πρόσωπό της τον πατέρα του.
για την πρόεδρο του Υπουργικού Συλλόγου, τον Βαγγέλη Τσαλιάδη, να παραδώσω. Με είναι μεγάλη μου τιμή. Να είστε καλά. Και να συνεχίσετε στα βήματα. Η πρώτη επαφή που είχαμε με το όνομα Σπυλιόπουλος ήταν όταν πήγαινα σχολείο ακόμα και αποφάσισα ότι έπρεπε να δώσω ό,τι θα τα κατάφερνα. Αλλά τέλος πάντων για γυμναστική ακαδημία τότε είναι υποχρεωμένος να δίνεις 3 αθλήματα, 400, μήκος και σφαίρα. Αποφάσισα να γραφτώ λοιπόν σε ένα σύλλογο, στον οποίο ο προπονητής ήταν ο κύριος Σπυλιόπουλος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σε πλαισίωνε και σε βοηθούσε. Αν όμως έβλεπε ότι δεν τραβάς, τότε προσπαθούσε 2 φορές. Στην πορεία, η οικογένεια Σπυλιοπούλου άνοιξε ένα κατάστημα αθλητικών ειδών. Το δείχνει. Χαμηλά στη Χατζοπούλου. Τότε γνωρίσαμε εμείς που ήμασταν στον Εμπορικό Σύλλογο την κυρία Κέτη. Η οποία ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όχι απλά γράφτηκε στο Σύλλογο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δίαγε 2 λαμπρό μες στο Σύλλογο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος περνούσε το κατόφλι του Συλλόγου, πράγμα που σπάνια κάνουν άλλοι συνάδελφοι, για να καταγγείλει πράγματα, για να ζητήσει βοήθεια. Να μας πει πράγματα που εμείς τα είχαμε αγνοήσει. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κρατούσε πάρα πολύ ψηλά τη σημαία του συλλόγου μας. Στις τελευταίες εκλογές που έγιναν φέτος, το καλοκαίρι τον Ιούλιο, ήταν παρούσα. Ψήφισε. Λίγο μετά η τύχη της γύρισε την πλάτη και δεν είναι σήμερα μαζί μας. Όμως, όπως και ο προηγούμενος, έτσι και η κυρία Κέτη, έχει καταφέρει να έχει μια οικογένεια η οποία. Το όνομα του κρατάει πάρα πολύ ψηλά. Δυστυχώς δεν είναι εδώ μαζί μας, σίγουρα όμως από εκεί που μας βλέπει χαίρεται, γιατί, όχι γιατί βραβεύεται, δεν τα υπολόγιζε πολύ αυτά τα πράγματα, αλλά γιατί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μπορούν να πούν 5 καλές κουβέντες για αυτούς που αξίζουν να τις λέει. Θα ήθελα να έρθει η Μελίτα η κόρη της. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινάνε από υπάλληλοι και που έχουν στόχο να ανοίξουν κατάστημα. Υπάρχουν άνθρωποι που στους πρώτους στους οποίους απευθύνονται είναι σε αδέρφια, σε ξαδέρφια και λένε θα συνεργαστούμε, θα πάμε μπροστά, θα ανέβουμε μαζί τα σκολοπάτια και προσπαθούν. Οι περισσότεροι δεν τα καταφέρουν. Υπάρχουν όμως πολλοί που βάζουν τις μικροδιαφορές που μπορεί να προκύψουν στην άκρη και καταφέρουν να μεγαλουργήσουν. Ένα μικρό μαγαζί που πρωτοάνοιξε στη Σατοβριάνδου και που μετά από μερικά χρόνια μεταφέρθηκε στη γειτονιά μου δίπλα σε μένα, το κατάστημα Χρυσαφόπουλος. Έχει καταφέρει, πέρα από το γεγονός ότι είναι κάτω πλέον από μια πάρα πολύ μεγάλη ομπρέλα, τα Fondo Center, να μην έχει κατάστημα μόνο στην Λαμία, αλλά σε 4 διαφορετικές πόλεις. Αυτό που έχει καταφέρει περισσότερο απ' όλα όμως είναι το όνομα να γράφεται παντού με κεφαλαία γράμματα, και όταν αναφέρονται στην οικογένεια, να έχουν να πούν όλοι ένα καλό λόγο και ένα σεβασμό προς το πρόσωπό τους. Οι πατεράδες μεγάλωσαν. Μπήκαν σιγά σιγά τα παιδιά μέσα, τα οποία οφείλω να πω επειδή τα βλέπω κάθε μέρα. Όχι απλά δουλεύουν περισσότερο από τους υπαλλήλους, αλλά είναι σίγουρο ότι θα διπλασιάσουν όλα αυτά τα καταστήματα που τώρα υπάρχουν. Έχουμε υγεία. Όπως λέει και πείτε εδώ ο πρόεδρος, είμαστε πάρα πολύ ζωντανοί. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε ζωντανοί. Μακάρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τι μπορώ να πω για αυτό το όνομα. Βασικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Εμπορικό Σύλλογο. Έχουμε αρκετά χρόνια μπροστά μας, εμείς οι νεότεροι, να αποδείξουμε το τι πραγματικά αξίζουμε και θέλει υπομονή και επιμονή. Προσωπικά πιστεύω ότι το 18 θα είναι μια ακόμη δύσκολη χρονιά για εμάς, γιατί τα τελευταία μέτρα ουσιαστικά είναι και αυτά που θα πέσουν μέσα στο 18. Εύχομαι καλή δύναμη, σημάζημα στους συναδέλφους, νοικοκύρεμα και αν περάσουμε το 18 και επιζήσουμε, θα έχουμε να ομολογήσουμε από το 19 ότι περιμένουμε κάτι καλύτερο. Κάπου στο μέσο της Ροζάκη Αγγελή υπάρχει ένα κατάστημα το οποίο κατάφερε πολύ παλιότερα, γιατί τώρα πλέον είναι μόδα, να κάνει το ισόρροπο μόδα. Είναι ένα κατάστημα το οποίο είχε συνεχώς ανωδική πορεία. Είναι ένα κατάστημα που υποστήριξε αυτό που πουλάγε όσο τίποτα άλλο. Θυμάμαι δε στα εγγένεια του καταστήματος εκείνου που είχε γίνει επίδειξη μόδας ισορροπών, πράγμα το οποίο δεν είχε κάνει ποτέ κανένας υπαίθρια με τέτοια επιτυχία και με τέτοια αντανάκλαση όχι μόνο στο κοινό της Λαμίας αλλά και σε όμορους νομούς. Όμως αυτό είναι το φαίνεστε, το γίγνεστε
είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτό το μαγαζί είναι άνθρωποι οι οποίοι προβληματίζονται. Είναι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται με τους συναδέλφους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα καταγγείλουν τα κακό κείμενα, όχι για να τα καρφώσουν, αλλά για να πάψουν να συνεχίζουν να γίνονται. Δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλές φορές έρχομαι σε δύσκολη θέση, γιατί προσπαθώ να λύσω προβλήματα τα οποία μου λένε σαν πρόεδρος ή στα μέλη του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου και τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε, το προσπαθούμε όμως. Όπως και να έχει, ο βίος που έχει διάγει αυτό το μαγαζί μετράει 30 χρόνια. 30 χρόνια συνεχούς δημιουργίας, 30 χρόνια παρουσίας, χωρίς στρεβλώσεις και χωρίς γκέλες που λέμε στην αργό του εμπορίου. Θέλω να καλέσω την ιδιοκτήτρια του καταστήματος Παυλίνα για να τιμηθεί σήμερα. Η γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου να καταλάβει να παραδώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μας που με στηρίζει τόσο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάνει πάρα πολλές βραβεύσεις. Πρώτη φορά όμως βραβεύουμε βασιλιά. Και δεν είναι άλλος από τον βασιλιά των πολιτικών. Αυτόν που όλοι γνωρίζουμε, τον Ζουμπόπουλο. Δεν στεκόμαστε μόνο στο όνομα. Έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία οι κύριοι αυτοί. Μια ιστορία που ξεκίνησε από ένα μπακάλικο ψηλά στην Παπασιλοπούλου, το οποίο πουλούσε τότε ζωντανά κοτόπουλα. Στην πορεία μεταφέρθηκαν χαμηλά στη Ζωζάκη Κιλή, στο μέσο μα στη Ζωζάκη Κιλή. Και εκεί πέρα συνεχίζαν να κάνουν αυτό το πράγμα, πουλώντας αυγά και όλα τα υπόλοιπα. Ταυτόχρονα ήταν η πρώτη επιχείρηση η οποία πούλησε νοπό κοτόπουλο στη Λαμία. Είναι πρωτοπόροι στο είδος αυτό. Τα χρόνια πέρασαν, το μαγαζί μπορεί να παρέμεινε μέσα στην υγρασία και σε δρόμους οι οποίοι δεν καθαρίζονται εύκολα. Όμως αυτοί οι άνθρωποι καταφέραν το όνομά τους να γίνει ένα με το προϊόν που πουλάνε. Θέλω να καλέσω τον κύριο Ζουμπόπουλο για να τον βραβεύσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους της επιχείρησης και μια ιδιαίτερη μια στο πρωτεργάτη της επιχείρησης αυτής, στο γήπεδο του Ζουμπόπουλου, που δεν είναι πια μαζί μας, αλλά ήταν πρότυπο επαγγελματία και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και μέσα. Λίγο πολύ όλοι έχουμε παίξει μπάλα σε αλάνες, μεγαλώνοντας υποστηρίζουμε ομάδες. Εγώ προσωπικά, όταν ήμουν μικρός, πήγαινα και έβλεπα παλαμιακή με τον πατέρα μου. Ήμασταν στραγαλάδες. Περνώντας τα χρόνια, οι μικρές ομάδες χάθηκαν. Και έγινε μια άλλη ομάδα, η οποία πήρε τα σκύπτρα και προσπαθούσε να αναρριχθεί στις μεγάλες κατηγορίες. Είχε σίγουρα όμως κερδίσει ένα κομμάτι στην ψυχή μας. Ήταν ο ΑΣ Λαμία. Τα χρόνια πέρασαν, η ομάδα δεν κατάφερε να εδραιωθεί στις μεγάλες κατηγορίες. Κατρακύλησε σε πάρα πολύ χαμηλές. Έφτασε να παίζει με πάρα πολύ μικρά χωριά, απλά για να παίζει. Και τις περισσότερες χρονιές, τελευταία μέρα, λίγο πριν εκνεύσει η ημερομηνία, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που πήγαιναν και παίρναν την ομάδα από το πρωτοδικείο Λαμίας. Μέχρι που βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος αποφάσισε να επενδύσει σε αυτό το πράγμα. Στην καινούργια ομάδα, την ΠΑΕ ΠΑΣ Λαμία, την οποία την πήρε με κόστος δικό του και σίγουρα με ανθρώπους άξιους δίπλα του, κατάφερε μέσα τρεις χρονιές να ανεβεί τρεις κατηγορίες. Έφτασε η ομάδα στη Β' Εθνική. Όλοι είχαμε ξεχάσει τι είχε κάνει μέχρι τώρα η ομάδα και βλέπαμε τα σκαλοπάτια να ανεβαίνει το ένα μετά το άλλο. Η Λαμία πλέον ικανοποίησε τα όνειρα όλων μας, είναι στην Α' Εθνική. Αυτό έγινε γιατί ένα υγιές διοικητικό συμβούλιο και ένας άνθρωπος όπως ο Παδουλιάς ο Παπαϊωάννου έκλεισε τα μάτια, έσκυψε, σήκωσε τα μανίκια και δούλεψε. Θα ήθελα να ήταν μαζί μας σήμερα να τον τιμήσουμε, αλλά δυστυχώς είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Και σε μια επικοινωνία που είχαμε τηλεφωνική, προσπαθεί η αναγωνία να κλείσει τουλάχιστον ένα παίχτη ακόμα. Υπάρχει όμως εκπρόσωπος της ΠΑΕ ΠΑΣ Λαμία, ο οποίος θα παραλάβει. Και τον Εμπορικό Συλλογό και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας. Εμείς ευχαριστούμε γιατί κάναν τα όνειρά μας πραγματικότητα. Θα μας πείσει για τη μεταγραφή. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Είναι μια υγιής ομάδα και όλα αυτά γίνονται γιατί υπάρχει μια οικογένεια από πίσω. Η οικογένεια Παπαϊωάννου. Αν είναι καλά, να είναι υγιής και εμείς να βοηθάμε όσο μπορούμε από την πλευρά μας και να προχωράμε μπροστά. Ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι κατά καιρούς, όταν ήρθε η ώρα να φύγουν από το Σύλλογο, συνεχίσαν
να στέκονται δίπλα σε αυτό. Συνεχίσαν καθημερινά να ενοχλούν τα μέλη του συλλόγου και να προσπαθούν να γίνουν δρόμενα, τα οποία όχι απλά θα βάλουν μπροστάρι τον εμπορικό σύλλογο, αλλά ταυτόχρονα θα κάνουν καλύτερη την αγορά της πόλης μας. Ένας από τους ανθρώπους αυτούς με τον οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ είναι ο Κώστας Ταξιάδη, τον οποίο θέλω να καλέσω για να τιμήσω προσωπικά ο ίδιος για όλα όσα έχει προσφέρει στον εμπορικό σύλλογο τα πάντα αυτά που είναι πλέον. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, υγεία και καλές δουλειές. Να σε καλά. Κάπου εδώ σε μια τελετήλα μετέλωση όσον αφορά το τελετουργικό με τα βραβεία. Εύχομαι λοιπόν, κόβοντας την πίτα αυτή, υγεία για όλους και για τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου και για τα μέλη του ΔΣ. Και ας είναι η χρονιά αυτή, όπως είπε ο κ. Χρυσαφόπουλος, η τελευταία δύσκολη.